Μία διαφορετική συνέντευξη που είχε τη μορφή debate παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Για όλους και για όλα απάντησε στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα πιστοληπτικής γραμμής. Είναι στα σχέδιά σας μια νέα πιστοληπτική γραμμή, ίσως ένα νέο μνημόνιο για να έχετε χρήματα. Σας τη δίνω σε 3 δευτερόλεπτα. Όχι. Δεν υφίσταται κανένα τέτοιο ζήτημα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύτηκε για επικοινωνιακή εκστρατεία για την πραγματική ελληνική Μακεδονία, ξεκαθαρίζοντας ότι μια συμφωνία ακυρωμένη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ακυρώνεται μονομερώς. Η ιστορία έχει γράψει ότι ο Κώστας Καραμαλής στο Βουκουρέστι είπε όχι, απειλώντας με βέτο, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέχεια είπε ναι. Και δεν ήταν μόνο ο Κώστας Καραμαλής που είπε όχι. 5 ακόμα πρωθυπουργοί δεν συμφώνησαν σε μια συμφωνία η οποία εκχωρούσε στους γείτονές μας μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Ο κύριος Γιούνκερ το 2015 είχε πει στον κύριο Τσίπρα ότι κοίταξε να δεις, εμείς θα σε βοηθήσουμε τώρα στην οικονομία, αλλά θέλουμε να μας λύσεις το Σκοπιανό. Αυτό είναι επίσημα καταγεγραμμένο σε ένα πολύ σοβαρό βιβλίο, το λέει ο κύριος Γιούνκερ, δεν άκουσα κανέναν να το διαψεύδει μέχρι σήμερα, και αφήνει βάσιμα υπονοούμενα ότι ο κύριος Τσίπρας εξαργύρωνε γραμμάτια. Σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα, τόνισε ότι κανένας δημόσιος υπάλληλος δεν θα απολυθεί, ενώ θα μειωθούν οι μετακλητοί υπάλληλοι και οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες.